Με αφορμή τα 26 γενέθλια του Γιάννη Αντετοκούμπο, το Sport 24 σας παρουσιάζει τις πιο σημαντικές στιγμές του Greek Freak στο NBA μέχρι το 2020. Νούμερο 1. Το Draft. Στις 27 Ιουνίου του 2013 άνοιξαν οι πόρτες του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, με τους Milwaukee Bucks να τον διαλέγουν στο νούμερο 15 του Draft. Νούμερο 2. Η πρώτη συμμετοχή. Στις 30 Οκτωβρίου του 2013, ο Greek Freak έκανε το ντεπούτο του στο επαγγελματικό μπάσκετ και το NBA, παίζοντας το θρυλικό Madison Square Garden απέναντι στους New York Knicks. Ο νεαρός τότε Γιάννης αγωνίστηκε σχεδόν για 5 λεπτά στην αναμέτρηση, έκανε 2 φάουλ, ένα λάθος, πέτυχε όμως τον πρώτο του πόντο από τη γραμμή των βολών για να ξεκινήσει έτσι την εκπληκτική του πορεία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Νούμερο 3. Κεφάλαιο All-Star Game. Η παρθενική συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούμπο σε All-Star Game του NBA έγινε το 2014, όπου επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο καθιερωμένο Rookie Challenge. Το 2015 πήρε μέρος στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Το 2017 πήρε το βάπτισμα του πυρός ως βασικό στη Νέα Ορλεάνη, σημειώνοντας 30 πόντους. Το 2018 στο Λος Άντζελες σημείωσε 16 πόντους. Το 2019 και το 2020 ήταν αρχηγός, ωστόσο δεν κατάφερε καμία από τις δύο φορές να πάρει τη νίκη κόντρα στην ομάδα του LeBron. Νούμερο 4. Το πρώτο buzzer beater. Οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν και τα μεγάλα σουτ. Ο Greek Freak σημείωσε το πρώτο του νικητήριο καλάθι κόντρα στους Knicks στις 5 Ιανουαρίου του 2017, όταν με step back σκόραρε από το ύψος των βολών μπροστά στο Lance Thomas σε νεκρό χρόνο, χαρίζοντας τη νίκη με 105-104 στους Bucks. Νούμερο 5. Το αεροπλανικό κάρφωμα. Το Madison Square Garden του πάει πολύ του Γιάννη. Εκεί έκανε τον τεπούντο του, εκεί πέτυχε το πρώτο του buzzer beater και εκεί μας χάρισε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα όλων των εποχών στις 7 Φεβρουαρίου του 2018. Ο Chris Middleton έβγαλε στην αντεπίθεση τους Bucks μετά από κλέψιμο στην άμυνα. Στη συνέχεια ύψωσε για τον Αντετοκούμπο, ο οποίος άφησε άναυδο τον μπασκετικό κόσμο, περνώντας πάνω από τον Tim Hardaway πριν καρφώσει το καλάθι των Knicks με το δεξί χέρι. Νούμερο 6. Το εξώφυλλο. Ένα δικό μας παιδί στο cover του κορυφαίου μπασκετικού video game. Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει? Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν το πρόσωπο στο εξώφυλλο του NBA 2K19 στην 20η έκδοση του θρυλικού παιχνιδιού. Νούμερο 7. Το ρεκόρ καριέρας. Στις 17 Μαρτίου του 2019, ο θηριώδης forward σταμάτησε στους 52 πόντους στην αναμέτρηση των Bucks με τους Sixers στο Milwaukee, ενώ παράλληλα μάζεψε 16 rebound, μοίρασε 7 assist, έκανε 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Νούμερο 8. Ο MVP. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναδείχθηκε MVP της κανονικής περίοδου στο NBA για πρώτη φορά το 2019, γεμίζοντας περηφάνεια όλη την Ελλάδα. Δεν επαναπαύθηκε όμως. Το 2020 έκανε το back-to-back, ενώ ταυτόχρονα πήρε και το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού στη Λίγκα. Έτσι έγινε ο τρίτος στην ιστορία που κατάφερε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα μετά τον Michael Jordan το 1988 και τον Hakeem Olajuwon το 1994.